ξύπνησα κι όλα γύρω μου ξανά μες στο σκοτάδι. Με τα παράθυρα μου όλα κλειστά μέρα και βράδυ. Κι οι μπλε κουρτίνες κόβουνε κάθε λεπίδα από τη χαραμάδα να μπει μια θηλιακτίδα. Δεν γνωρίζω ώρα, δεν γνωρίζω μέρα. Έχασα το χρόνο και τα χρώματα όλα έχουνε τον ίδιο τόνο. Μαύρο, μαύρο, σε μια κόλαση ζω ώσπου να σε ξαναβρω. Είναι έρημο το σπίτι, κρύο κι αδειό. Μαύρο, μαύρο, η καρδιά μου εξασθενεί, παλμούς δεν έχει κι απ' τα μάτια μου ποτάμι δάκρυ τρέχει. Μαύρο, μαύρο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ακόμη ρεπορτάζ της Εγνατίας και σήμερα μαζί σας. Σήμερα έχουμε την τιμή να σας παρουσιάζουμε ένα καλλιτέχνη. Είπαμε τιμή 50% για λόγω κρίσης. Δεν υπάρχει τιμή, είπαμε. Που έχει γεμίσει τις πίστες όλης της Θεσσαλονίκης. Έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη λάμψη, με θετική ενέργεια, που πραγματικά φαίνεται από την πρώτη ματιά. Έναν άνθρωπο που μας έχει ξεσηκώσει με τα λαϊκά τραγούδια του και μας έχει πολλές φορές και συγκινήσει. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάζουμε τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη. Να είσαι καλά, βρε κοπέλα μου. Καλησπέρα σου, Δημήτρη. Πολλά όμορφα λόγια, βρε Κέλλη. Τι γίνεται? Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Σε βρίσκουμε εδώ στην Περαία. Είμαστε συγκεκριμένα στο Δήμο Θερμαϊκού, στον Μπαξέ, σε ένα μαγαζί που λέγεται Κρογιά, είναι του φίλου μου του Νίκου και ήρθαμε να πιούμε ένα ωραίο τσίπουρο. Να αστρώσει λίγο η φωνή μου, γιατί είναι πιασμένη από χθες που τραγουδούσα πολύ. Πιάστηκε η φωνή μου λίγο. Θέλω, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Θέλω να μου πεις για τα παιδικά σου χρόνια. Πώς ήτανε? Κοίτα να σου πω, μεγάλωσα στις δυτικές συνοικίες, στη γειτονιά. Τότε υπήρχε η γειτονιά και μάλιστα σε πολύ έντονο βαθμό. Παίζοντας μπάλα στις αλάνες, ποδήλατα με τα φιλαράκια. Σαν παιδάκι, όπως όλα τα παιδιά, όπως αυτό χαίρομαι και εδώ, γι' αυτό και ήρθα στους νέους εκπάτες, για να παίξουν και τα δικά μου τα παιδιά σ' άλανες. Ήθελα δηλαδή να μεγαλώσω και τα δικά μου τα παιδιά όπως μεγάλωσα και εγώ. Δεν μπορώ την πόλη, δεν μπορώ την κλεισούρα. Θέλω να τα παιδιά να μαγευτούν και τη φύση. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα και εδώ, έτσι μεγάλωσα και εγώ λοιπόν. Χρόνια παιδικά δεν είχα δύσκολα. Δόξα τω Θεώ, ο πατέρας μου ήταν ένας μικροαστός. Αλλά την οικογένειά μου δεν έλειψε τίποτα ποτέ. Δηλαδή είμαι από μια οικογένεια που δεν μας στέρισε τίποτα. Αν θέλεις, όχι μόνο χρηματικά, και αγάπη άπειρη πήραμε από τους γονείς μας και συμπαράσταση και σε κάποιες δύσκολες αποφάσεις της ζωής μας, σε κάποιες στιγμές δύσκολες, αν θέλεις, με στήριξε και ο πατέρας μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, όπως και εγώ το ίδιο αυτούς. Θυμάσαι κάποια ιστορία από τα παιδικά σου χρόνια που να σου έχει μείνει και σήμερα? Κοίταξε τώρα, ιστορίες από τα παιδικά τα χρόνια αυτά που θυμάμαι ήταν όλα όμορφα. Δεν έχω δηλαδή κάποια ιστορία η οποία να με στεναχώρησε ιδιαίτερα και να μου κόστησε. Ποτέ. Ήταν όλα όμορφα και βγήκα από μικρό παιδί στη δουλειά. Δούλευα σαν φανοποιός, λαμαρινάς αυτοκινήτων κοινός, από 14 χρονών, 15. Επειδή με τα γράμματα δεν είχα καλή σχέση. Δεν τα αγαπούσες. Δεν είχα πολύ καλή σχέση. Όσο καταλάβεις, έβγαλα τρίτη γυμνασίου και τέλος. Πήρα μια απόφαση και λέω, εντάξει, δεν μου πάει αυτό. Θα ασχοληθώ με την τέχνη. Πού να ξέρω τώρα ότι εκείνη η τέχνη θα με πάει σε άλλη τέχνη, που λέγεται τραγούδι. Το τραγούδι, αυτό το μικρόβιο του τραγουδιστή. Είχα ψωνάρα. Δηλαδή δεν γίνεται. Τα ακούσματα.
Είχα τρέλα εκείνες τις εποχές με τα ερωτικά τραγούδια. Δίνει και βέση το παιδί, άσχετα με αυτά που αν έβγαλα τον αλήθεια τον αμαρτωλό, λοιπόν. Ξεκίνησα με ακούσματα Πάριο, Βοσκόπουλο πολύ, Νταλάρα. Δηλαδή η δικιά μου φρουνιά, αν θέλεις, των τραγουδιστών, είχε πολύ καλά ακούσματα. Μεγαλώσαμε δηλαδή με τραγούδια σοβαρά, με τραγούδια που έχουν μια υπόσταση, με τραγούδια που έχουν ένα ειδικό βάρος, που έχουν στίχο. Δεν είναι πάμε να φτιάξουμε ένα τραγούδι για τον τάδε τραγουδιστή. Με μια φράση που να είναι σουξέ, όχι. Είναι όλα τραγούδια ψυχής, που γράφουν πολύ μεγάλη δημιουργία. Όταν λες τραγούδια, ας πούμε, που έχει γράψει μουσικές υποπλέσεις, που έχει γράψει στίχο ο Παπαδόπουλος, που έχει γράψει μουσική, όταν έχεις πει Χατζηδάκη, πώς Χατζηδάκη τώρα και... Είναι πολύ, πολύ διαχρονικές μουσικές, ενώ είναι με τρεις νότες και είναι σχετικά εύκολες. Είναι τόσο διαχρονικές και τόσο όμορφες μουσικές, τόσο μελωδικές, που ακουμπάνε την ψυχή σου κατευθείαν. Όταν ακούς καλά λαϊκά τραγούδια από Άκη Πάνη, που ήταν μεγάλος τραγουδοποιός, τι να, Καλδάρας κλπ. Τώρα έχει περιοριστεί η κατάσταση, γιατί το αλφάβητο του ελληνικού είναι 24 γράμματα. Όταν η λέξη σε αγαπώ, μ' αγαπάς έχει γραφτεί 10 εκατομμύρια φορές, τι να γράψει ένας καινούργιος στιχουργός. Γιατί αν και στη μουσική, η μουσική έχει, δεν έχει σύνορα. Μελωδίες μπορούν να γραφτούν που να είναι ιδιαίτερες. Ο στίχος είναι πολύ δύσκολο. Είναι σαν ένα χωράφι που είναι γόνιμο τα πρώτα 3-5 χρόνια. Μετά σπέρνεις αυτό το χωράφι και δεν βγάζει καλό καρπό. Έτσι ακριβώς έγινε και με το θέμα, με το τραγούδι, με τις λέξεις αν θες. Δεν μπορεί να παίξουν όμορφα και να κάνουν ωραίες ιστοριούλες οι στιχουργοί. Είναι δύσκολο πλέον αυτό. Πώς θα περιέγραφες εσύ τον εαυτό σου, ναι, με τρεις λέξεις? Με τρεις, άμα φύγει καμία παραπάνω, πρέπει. Πώς θα περιέγραφα τον εαυτό μου? Απλός, σαν άνθρωπος, ταπεινός και καλό προαίρετος, αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Όλος ο κόσμος λέει ότι είσαι το καλύτερο παιδί της Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Ένας άνθρωπος με πλούσια λαϊκή φωνή. Πες μου λίγο, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής σου? Κοίταξε, σου πω κάτι. Είμαι λίγο ρεαλιστής. Κάνω όνειρα, αλλά όνειρα τι, να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι καλά η οικογένειά μου. Και έτσι όπως έχει καταντήσει αυτός ο πλανήτης και αυτός ο κόσμος, τι όνειρα μπορείς να κάνεις? Δεν τα βλέπω και πάρα πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αν και προσπαθώ να τα δω. Βλέπω ότι ζούμε σε μια κατάσταση περίεργη, μια κατάσταση που αλλάζει ραγδαία, και εύχομαι τα χειρότερα να έχουν περάσει. Τι όνειρα να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή που βλέπω φίλους μου, ας πούμε, που ήταν νοικοκύριδες χρόνια, που πολεμούσαν για τη δουλειά τους, που αγωνιστές, και αυτή τη στιγμή έχουν βιοποριστικό πρόβλημα. Χαλιέται η ψυχολογία μου. Ποια είναι η γνώμη σου για την οικονομική κρίση, Δημήτρη? Η γνώμη μου για την οικονομική κρίση είναι καταρχάς ότι θέλουν όλοι οι πολιτικοί στα τόσα χρόνια που κυβερνήσα την Ελλάδα να τους πάρω σε ένα μεγάλο σκάφος, να τους πάω ανοιχτά στο Άγιο Όρος που έχει ένα βάθος γύρω στα 2.000 μέτρα, να βάλω και μπόλικα τσιμέντα εκεί στο σκάφος και να τους βουλιάξω. Όλοι αυτοί που κυβερνήσαν, επειδή στην Ελλάδα υπήρχαν οι αρματολοί και οι κλέφτες, οι αρματολοί πεθάναν στον πόλεμο και μείνανε οι κλέφτες. Όταν μιλάω με πολιτικό, θεωρώ ότι είναι από τις χειρότερες φάρες ανθρώπων. Το λέω έτσι straight, δηλαδή δεν έχω με κάποιο συγκεκριμένα κάτι. Μπορεί να έχει στους 100 και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οράματα και είναι σοβαρός. Οι υπόλοιποι είναι παρτάκιδες, είναι για την τσέπη τους, είναι για λαμογές και για κλεψιές. Το συχαίνουμε το είδος. Ας πάμε λίγο τώρα στο τραγούδι σου. Ναι. Αυτή την εποχή εμφανίζεσαι στα Άστρα. Ναι. Στα Άστρα με τον Γιώργο τον Γένια, που τον συμπαθώ, που είναι πολύ καλός τραγουδιστής και θεωρώ και αδικημένος. Θα μπορούσε να είναι πιο ψηλά από τη στιγμή που είναι στην Αθήνα. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Και η Χριστίνα την Παπαδάκη, η οποία είναι μικρούλα, αλλά είναι συμπαθέστατη και αξιοπρεπέστατη σαν τραγουδίστρια και ομορφούλα. Και άλλα παιδιά τα οποία
Έχουμε ένα σχήμα έτσι όμορφο, υπάρχει και ο υποχθόνιος. Εκεί που λέει τα δικά του τα ράπερ και κάνει την ψυχική του εξομολόγηση κι αυτός. Γενικά έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Τώρα είπες ψυχική εξομολόγηση και μου δίνεις μια αφορμή, ναι. Μου δίνεις αφορμή μάλλον για μια ερώτηση. Εσύ, σαν Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, με τόσο λαμπρή πορεία που έχεις μπροστά σου. Σχετικά, θα μπορούσε να είναι πιο λαμπρή. Η επιλογή μου ήταν να κάτσω Θεσσαλονίκη κουνούπι. Ναι. Μου κυνηγάει ένα κουνούπι. Η επιλογή μου ήταν λοιπόν να κάτσω Θεσσαλονίκη γιατί κάποια δεδομένη στιγμή στη ζωή μου μου βγήκανε κάποια προβλήματα σχετικά με ψυχοσωματικά. Αυτό το περνάμε οι πιο πολλοί τραγουδιστές το έχουν περάσει. Άλλοι το λένε, έχουν την ψυχή και το λένε όπως εγώ. Άλλοι δεν το λένε. Λοιπόν, και δεν άντεχα στην Αθήνα. Δεν άντεχα. Δηλαδή με το που έφευγα από την πόλη μου, γκρεμιζόταν ο κόσμος μπροστά μου. Ένιωθα δηλαδή άρχος. Και δεν γίνεται να κάνεις καριέρα πανελλαδικά και πάρα πολύ μεγάλη αν δεν είσαι στην Αθήνα. Και εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα και είχα πάρα πολύ καλά τραγούδια που αν θες ακουστήκανε μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα. Κάτω από τη Λάρισα δεν περάσαμε. Πώς αισθάνεσαι μέσα σου? Μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Εάν μπορούσα να κατέβω στην Αθήνα και να περνάω καλά όπως περνάω και εδώ, θα το έκανα. Θα το έκανα, δεν σου λέω ψέμα, θα το έκανα γιατί θα είχα περισσότερες απολαβές, αν θέλεις, ηθικές και οικονομικές. Είσαι άνθρωπος οικογενειάρχης, έχεις μια υπέροχη οικογένεια. Το ξέρω. Είσαι μας λίγο γι' αυτό. Έχω δύο παιδάκια, έχω τη γυναίκα μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει υγεία μες στο σπίτι μου, ψυχική. Προβλήματα έχουν όλα τα σπίτια, ψιλοπράγματα έχουν όλα τα σπίτια, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον? Αυτό σου εξήγησα και προηγουμένως ότι αφήνει τη ζωή να κυλάει. Το να κάνεις σχέδια συνήθως δεν σου βγαίνει. Λέω ας τη ζωή να κυλάει και όπως όλοι δόξα τω Θεώ καλά είμαστε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις σχέδια όταν έχεις γύρω σου, βλέπεις ότι έχει χάσει ο κόσμος το χαμόγελό του. Αυτό είναι γεγονός. Και σε αυτό δεν φταίει, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κόσμος. Ή αν θες φταίει σε ένα μικρό ποσοστό. Σε ένα μικρό ποσοστό γιατί όλοι τρέχανε πίσω από έναν πολιτικό για να έχουν πελατειακή σχέση. Τρωγόταν λεφτά ασύστολα κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι, δεξιά και αριστερά. Πολλά άτομα, ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμη και ιδιωτικοί κλπ. Που ήταν σε κέρες θέσεις και πάλι τρώγονται λεφτά. Που χειριζόταν τα χρήματα, αν θες, της Ελλάδας και του κοινού θνητού, τα φάγανε. Και σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Τα σχέδια λοιπόν, άστε να και θα δούμε. Είμαστε καλά προς τον παρόν, δόξα τω Θεώ.